ναι στον εμβολιασμό, όχι στον εκφοβισμό. Γιατί μου στέλνετε αυτό το μήνυμα? Καλημέρα κύριε Βρυσαλή. Καλημέρα κύριε Δουγεράκη. Γιατί και από χτες και γενικότερα τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση επιχειρεί να μετακυλήσει τις δικές της ευθύνες στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα σε ορισμένες ομάδες εργαζομένων που κατά τη γνώμη τους ευθύνονται και για την εξέλιξη της πανδημίας και βεβαίως και για την καθυστέρηση των εμβολιασμών. Με αυτή τη λογική έκανα αυτή την παρέμβαση και θέλω να κάνω την παρέμβαση, γιατί ήδη η κυβέρνηση επιχειρεί με τον κοινωνικό αυτοματισμό να διαχωρίσει τους εργαζόμενους, να αρχίζει μια κοινωνική ομάδα να στρέφεται ενάντια στην άλλη και την ίδια ώρα οι δικές της ευθύνες να πηγαίνουν στην εξέδρα. Και εννοώ ότι η ανακοίνωση των μέτρων της υποχρεωτικότητας, που δεν ξεκίνησε μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινάει από την αρχή ότι το α και το ω στην εξέλιξη της πανδημίας είναι μόνο εμβολιασμοί. Όταν την ίδια ώρα εμείς οι μαχόμενοι υγειονομικοί όλο αυτό το διάστημα βάζαμε στο κάδρο ότι οι ίδιες οι ανακολουθήσεις της κυβέρνησης, η ελλείψη στο σύστημα υγείας, η έλλειψη αν θέλετε της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει δημιουργήσει όλους αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και στο δισταγμό πολλών συνανθρώπων μας να εμβολιαστούν και στην άρνηση βεβαίως και στον αναρθολογισμό. Εκεί θα πρέπει να ψάξει η κυβέρνηση τις ευθύνες και για την εξέλιξη της πανδημίας αλλά προφανώς και για το πώς εξελίσσονται και καθυστερούν οι εμβολιασμοί. Να θυμίσω μόνο ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης από το Μάρτι ήταν ότι μέχρι τον Ιούνιο θα είχαμε φτάσει στο 70% των εμβολιαστέντων. Τώρα μόνο με τα πάρα πολύ δυσκολία έχουμε φτάσει περίπου στα 2 εκατομμύρια στο νησί μας με ένα ποσοστό σχετικά χαμηλό, την ίδια ώρα που τώρα ανακαλύψανε τις κινητικές μονάδες υγείας που θα πρέπει να πηγαίνουν στους ανήμπολους ανθρώπους που πρέπει να εμβολιαστούν, όταν δεν υπάρχουν στα κέντρα υγείας προσωπικό τέτοιο που να κάνει αυτό τον έλεγχο και μετακυλείεται αυτή η ευθύνη στην εκκλησία ή στις τοπικές διοικήσεις, εννοώ στους δημάρχους στα δημοτικά συμβούλια, όλες αυτές οι προϋποθέσεις δημιουργούν αυτές τις καθυστερήσεις και την εξέλιξη της πανδημίας. Αν θέλετε να το ολοκληρώσω, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η υποχρεωτικότητα θα μπορούσε να κουβεντιαστεί κάτω από όμως ένα άλλο πολύ συγκεκριμένο πρίσμα. Αν υπήρχαν αυστηρές προϋποθέσεις όπως εξαντλητική και προσωποποιημένη ενημέρωση, ο πλήρης προληπτικός έλεγχος για ενδεχόμενες εξαιρέσεις από τον εμβολιασμό, η υγειονομική επιτήρηση των εμβολιασμένων, η παρακολούθηση και η επιστημονική καταγραφή των αποτελεσμάτων του εμβολιασμού. Και φυσικά η όποια υποχρεωτικότητα δεν μπορεί να καταπατά και να ανοίγει το παράθυρο κατά πάτη συνταγματικών δικαιωμάτων και βεβαίως ευκαιρία για να παρθούν μέτρα σε βάρος των εργαζομένων σε όλους τους χώρους δουλειάς. Με αυτή την έννοια εμείς θεωρούμε ότι αυτοί οι όροι που τουλάχιστον ανέφερα παραπάνω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και εμείς σαν σωματείο και σαν ομοσπονδία εργαζομένων έχουμε μπει μπροστά να γίνουν εμβολιασμοί, έχουμε κάνει 2 εκδηλώσεις όταν η ίδια η πολιτεία μέσα από το Υπουργείο δεν έχει κάνει καμία επίσημη ενημέρωση πέρα από κάποιες ουσιαστικά να μετακυλεί τις ευθύνες στους εργαζόμενους και την ίδια ώρα που εμείς ένα μεγάλο ποσοστό από το νοσοκομείο μας, από το σωματείο μας έχει εμβολιαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα αλλού να ανατρέξει η κυβέρνηση τις ευθύνες που είναι δικές της, όλες δικές της και όχι στους εργαζόμενους. Μάλιστα. Κρατάω αυτό που λέτε. Η υποχρεωτικότητα έπρεπε να εξεταστεί υπό άλλο πρίσμα. Επιχειρηματολογήσατε και τα αναφέρατε όλα, αλλά διευκρινίζεται ναι στον εμβολιασμό, όχι όμως στον εκφοβισμό. Να ρωτήσω το απλό και το πρακτικό, διότι εδώ έρχεται η αναστολή και η αναστολή χωρίς την βοήθεια, την οικονομική κλπ. Αυτό το σύστημα υγείας και η άρνηση του υγειονομικού που θέλει να μείνει εκτός του προγραμματισμού του εμβολιασμού, να μην εμβολιαστεί, τι μπορεί να σημαίνει και πόσο εύκολο μπορεί να είναι να γίνει αυτό, δηλαδή κάποιος από εσάς να μπει σε αναστολή? Κοιτάξτε, αν δείτε, εδώ η κυβέρνηση τώρα δείχνει και τις πραγματικές προθέσεις. Αν ήθελε να δημιουργήσει, αν θέλετε, ένα τέτοιο πέπλο εμπιστοσύνης, θα έπρεπε να πάρει αυτά τα μέτρα που σας είπα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση κουνάει το δάχτυλο σε ένα προσωπικό που είναι εξαντλημένο, που είναι προστολεχωμένο από τα νοσοκομεία, ετοιμάζεται να κλείσει νοσοκομεία. Εδώ καταλαβαίνετε ότι η υποκρισία έχει χτυπήσει κόκκινο. Πετάει τον μπαλάκι στους υγειονομικούς,
για αναστολή εργασίας, όταν το σύστημα υγείας και τα νοσοκομεία μας, από άποψη προσωπικού και στο νησί μας και πανελλαδικά, είναι υποστελεχωμένα. Υπάρχει μεταφορά προσωπικού στα εμβολιαστικά κέντρα που η ίδια η κυβέρνηση, ενώ τα έφτιαξε, δεν έχει στελεχώσει με μόνιμο προσωπικό. Την ίδια ώρα που, αν θέλετε, οι ίδιοι γιατροί πολλές φορές υπερεφημερεύουν στα εμβολιαστικά κέντρα για να καλύψουν τα κενά της πολιτείας, την ίδια ώρα λέει ότι θα αναστείλει κιόλας και την εργασία των ανθρώπων που για κάποιους λόγους που κατά τη γνώμη μας, εφόσον δεν είναι ιατρικοί, κακώς δεν εμβολιάζονται, ότι θα τους βγάλει και σε αναστολή. Καταλαβαίνετε, εδώ πάμε σε πράγματα που θα από Σεπτέμβρη ακόμα και τώρα σε μονοπάτια δύσκολα και αρνητικά. Τώρα που μιλάμε δεν μπορούμε γιατί να μου βάζετε στο μυαλό μου άλλα πράγματα. Δηλαδή γιατί λέω μου βάζετε στο μυαλό μου άλλα πράγματα. Γιατί με πάτε βήματα παρακάτω. Γιατί με πάτε σε εκείνο που λέει κουνάει το δάχτυλο σε καταπονημένο ναι μεν προσωπικό, αλλά την ίδια ώρα κλείνει νοσοκομεία. Και με πάτε σε εκείνη την απόφαση, σε εκείνη την πρόθεση που έχει ήδη εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης σε ό,τι έχει να κάνει με συγχωνεύσεις ή συνεργασίες νοσοκομείων σε περιφερειακές ενότητες κλπ. Άρα λέτε δεν είναι ο σκοπός ο εμβολιασμός, αλλά οι σκοπιμότητες είναι άλλες. Εκεί με πάτε. Σας πάω εγώ στις σκοπιμότητες που υπάρχουν, ακριβώς γιατί πετάει το μπαλάκι στην ατομική ευθύνη όταν ο εμβολιασμός για αντιμετώπιση της πανδημίας είναι κρατική και κοινωνική ευθύνη και δεν είναι ατομική. Εντάξει, εγώ σας το φέρνω, εγώ σας το λέω διαφορετικά. Εντάξει, έχει κάνει 1000 λάθη. Έχει προσπαθήσει 1000 φορές ή δεν έχει προσπαθήσει άλλες 1000 και τις 2000 φορές έχει κάνει λάθη και δεν έχει μάθει μέσα από τα λάθη της. Γιατί να σε πάει, θα σας ρωτούσε κάποιος άλλος, σε υποχρεωτικό εμβολιασμό με τα συνταγματικά, με ό,τι αναφέρατε, με ό,τι έχετε πει μέχρι στιγμής, αν δεν υπήρχε αυτή την ώρα αυτός ο μεγάλος κίνδυνος για να νοσήσει περισσότερος κόσμος, για να πάμε σε ένα τέταρτο κύμα, ναι, το οποίο θα είναι πιο οδυνηρό. Κοιτάξτε, ο κίνδυνος είναι από την πολιτική της. Ο κίνδυνος είναι ότι έχει αφήσει τα κέντρα υγείας χωρίς προσωπικό. Ο κίνδυνος είναι ότι. Εγώ σας είπα για τα 2000 λάθη. Γιατί όμως να πάει σε αυτό. Κοιτάξτε, να δείτε, γιατί ουσιαστικά πιάνει το ένα μέτρο που είναι ο εμβολιασμός προφανώς και όλα τα άλλα πετάκονται στο καλάθι των αχρήστων. Να σας πω εγώ, εμβολιασμένοι είμαστε ένα 80-90% στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων εμβολιασμένων μεταφέρεται με λεωφορεία που οι άνθρωποι είναι σε σαρδέλες. Ο κίνδυνος υπάρχει να κολλήσει και ο εμβολιασμένος και ο ανεμβολίαστος. Υπάρχει. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα έχουν γίνει λάστιχο αυτή τη στιγμή και στη μεταφορά τουριστών προς τα αεροδρόμια και προς τα λιμάνια. Γίνεται έλεγχος αυτή τη στιγμή, όχι δειγματοληπτικός, με τα τεστ που πρέπει να γίνονται. Στις καταξινώσεις που βρεθήκαν παιδιά που είχαν κορονοϊό, εδώ τα πρωτόκολλα λέγανε για rapid test, τώρα δεν λένε για self-test και PCR. Παλιότερα δεν λέγανε ότι δεν χρειάζονται μάσκες και τώρα χρειάζονται μάσκες. Θέλω να πω ότι όλες αυτές οι ανακολουθίες είναι, αν θέλετε, η τροφή που γεννάει και την επικινδυνότητα της διασποράς του κορονοϊού και βεβαίως και σε αναρθολογισμούς που ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας μας υπάρχει και στον χώρο και της υγείας. Αλλά το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο κομμάτι έχει δείξει και κοινωνική και ατομική ευθύνη. Αυτοί που δεν έχουν δείξει αυτή την ευθύνη είναι η κρατική και πολιτική ευθύνη. Που όχι μόνο δεν την παίρνουν, κουνάνε και το χέρι και ρίχνει λάδι στη φωτιά με την πολιτική της η κυβέρνηση στην πανδημία και στην εξαπλωσή της. Μάλιστα. Τι θα κάνετε από εδώ και κάτω? Εμείς, κύριε Δουλειαράκη, ήδη κάναμε κινητοποίηση και θα συνεχίσω να κάνουμε κινητοποίησεις. Θα κάνουμε και τρίτη προσπάθεια ενημέρωσης των εργαζομένων όσων δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί. Και ταυτόχρονα θα βάζουμε στο προσκήνιο ότι θα πρέπει να στελεχωθούν τα νοσοκομεία με προσωπικό τέτοιο, να μην κλείσει κανένα νοσοκομείο, να ανοίξουν, αν θέλετε, να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας, ώστε να αντιμετωπιστεί όχι το τέταρτο μόνο κύμα πανδημίας. Εδώ, από ό,τι διάβαζα και χτες το βράδυ, και πέμπτο κύμα πανδημίας μπορεί να υπάρχει. Άρα, μιλάμε ότι οι εμβολιασμοί μαζί με τη θωράκιση του συστήματος υγείας, του δημόσιου συστήματος υγείας, είναι η ασπίδα προστασίας, όπως επίσης οι έλεγχοι σε χώρους δουλειάς. Αν δεν γίνονται οι έλεγχοι, δεν γίνονται τεστ, η αλυσίδα διασποράς του κορονοϊού δεν σπάει
κλειστό νοσοκομείο μέσα ή μόνο με τον εμβολιασμό. Σπάει με μέτρα στήριξης της δημόσιας υγείας. Και αυτά είναι η ενημέρωση, αυτά είναι τα τεστ, αυτά είναι η έλεγχη σε χώρο δουλειάς, αυτά είναι τα σχολιά να ανοίξουν το Σεπτέμβρη με τμήματα των 15 ανθρώπων μαθητών και όχι το 25 που έλεγε ο κύριος Μαγιορκίνης ότι βρήκε αυτό στη μαθηματικά που να μας πει ότι είναι καλύτερα τα 25 από τα 15. Με όλα τα μέτρα μέσα υποδομής που πρέπει να υπάρχουν, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλιστεί, αν θέλετε, αυτό το τείχος ανοσίας που χρειάζεται να φτιαχτεί και με όλα τα εμβόλια, τα ασφαλή και τα επιστημονικά. Είναι απαράδεκτο ακόμα και τώρα που μιλάμε, όταν ίσως χρειαστεί και τρίτη δόση για τους εμβολιασμένους εμάς που είμαστε, αυτή τη στιγμή να εκκρεμούν οι παραδόσεις των εμβολίων Ιούλιο και Αύγουστο, επειδή παίζονται παιχνίδια πολυεθνικών σε σχέση και με το εμβόλιο, όπως και με τα φάρμακα συνολικά.